Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, οι ανακοινωμένε ώρε αναχώρηση των πτήσεών τη είναι κάτι ανάμεσα σε μια καταπροσέγγιση εκτίμηση και μια χαλαρή μαντεψιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι δεδομένο. Όταν σου λέξει εγώ θα φύγει το 10,5, δεν είναι κάτι δεδομένο, ρε παιδί μου. Είναι σαν ένα χρησμό του Νοστράδα μου, α πούμε, ή μια προφητεία του Παίσιου. Μπορεί να πέσει περίπου μέσα, αλλά δεν υπάρχει 100%, -100 ακρίβεια. Εντάξει. Είναι ένα, ένα βελάκι που πετά, ρε παιδί μου, σε ένα στόχο, αλλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι δεν το βλέπει. εγώ, μπορεί να πετύχει το ένα, μπορεί να μην πετύχει καθόλου. Θα δούμε, ξέρω, Είναι ε, ένα ευσεβή πόθο ότι, παιδιά, εγώ λέω ότι εκείνη την ώρα θα, ιδανικά θα ήθελα να είχαμε φύγει. Τώρα, αν θα φύγουμε εκείνη την ώρα ή αν όχι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι σαν να κανονίζει κάτι με έναν πάρα πολύ ασυνεπή φίλο. Είναι αυτό που σου λέει άλλο να σου πω τι ώρα βγούμε αύριο. Λέω άλλο πέντε, ξέρω εγώ. Ε, εντάξει, περίπου εκεί γύρω στι πέντε θα σε πάρω και αύριο να το κανονίσουμε. Ε, έτσι κλείνω κι εγώ. Δηλαδή, πάω, κλείνω το εισιτήριό μου με την εταιρεία. Λέει, θα πετάξουμε μία. Άρα του στέλνω, okay, Άρα μία η ώρα τα λέμε εκεί. Ε? ε, μία. Τώρα θα ξυπνήσω το πρωί και θα σε πάρω ένα τηλέφωνο να το φιξάρουμε αύριο 100% ποια ώρα θα είναι. Παράγγειλει ένα άνθρωπο, ένα ωραίο από αυτού του άντρε, του παλιού, παλιά σκοπή άντρα, παράγγειλει να φάει από τα goodies, ωραία, να φάει το τσίκι το του ρε παιδί μου, σαν άντρα. και εγώ γύρισα από την οικοδομή, άνοιξε μια μπύρα και πήρε ένα τσίκι να φάει. Και τι κάνανε οι διντίδε -δι τα goodies. Του το φέρανε σε μια συσκευασία που έχει απάνω τη σημαία τη LGBTQ κοινότητα. Και λέει αυτό ρε παιδιά, γύρισα από το πιο straight επάγγελμα που κάνω εκεί έξω, άντρα, αρσενικό να κάτσω να προσφαίσω μια μπουκιά φαΐ και μου φέρατε σε γκέι περιτύλιγμα το μπέργκερ μου, τώρα αρνούμε να φάω. Το έβγαλε μια φωτογραφία, το ανέβασε στο Twitter, το κατήγγειλε, λέει: Παιδιά, όχι εγώ, τέτοιο πράγμα που το έχει ακουμπήσει γκέι σημαία, δεν το τρώω, γιατί κάπω έτσι ξεκινάνε όλα. Έτσι ξεκινάνε, θα τα βλέπει στην τηλεόραση να νιώθουν του γκέι, έχει γεμίσει ο τόπο, μετά έρχονται τα περιτυλίγματά μα, μετά θα είναι το ίδιο το burger γκέι. Δηλαδή, πού θα σταματήσει αυτό, τα παιδιά μα είναι εκτεθειμένα σε μια γκέιουσίνη απίστευτη. Εκεί έξω, λέει: Τελείωσε. Και του απαντούσαν, μπήκαν από κάτω κι άλλοι άντρακλε. Και γράφανε ναι, την αυτά, τίποτα, μόνο αρσενικό πιτόγυρο, λέω άλλο. Τι είναι το αρσενικό πιτόγυρο, βρε κακομύρι Δηλαδή, τι. Το έπιασε σαν κουτάβι και άρχισε και το έλεγξε από κάτω για να δω. Α, οκ. Okay, αρσενικό αυτό το πιτόγυρο με τζαζί και θα μπορώ να το φάω. Ξέρω εγώ μόνο αντρίλα. Είναι ένα πιτόγυρο το οποίο έχει ε, γύρω χοιρινό, πατάτα και καθαρίτε το στερόνι. Αν ψάχνεστε για κάνα μεροκαματάκι αυτό το καλοκαίρι και δεν λέτε πώ θα βγάλω λεφτά, πώ θα βγάλω λεφτά, τι να κάνω, πού να πάω να δουλέψω σε Μία εταιρεία, λε τη είπα, προσφέρεται να σου δώσει 2.000 δολάρια με την προπόθεση να την αφήσει να μου 100 κατσαρίδε μέσα στο σπίτι σου. Και μου πείτε, Θωμά, τώρα φάση τύπου φάρσα, ξέρω εγώ, θα να να μου λύσει κατσαρίδε, χάχαχα, θα γελάσει, ξέρω και θα μου πει πάρε δύο χιλιάρικα. Όχι. Θέλει να δοκιμάσει, λέει, ένα νέο είδο σύστημα αντιμετώπιση τη κατσαρίδα και θέλει να μου 100 κατσαρίδε μέσα στο σπίτι σου, να βάλει μετά αυτό να ψεκάσει με τα δικά τη στα 10 που έχει για να το δοκιμάσει, να δει πόσε κατσαρίδε πέθαναν, με αυτό πιάνει ρε παιδί μου είναι μουφα τελείω, και μετά, τι θα κάνει, μα θα φύγει, ξέρω εγώ, θα είναι σε φάση, οκ, okay, α, δεν πιάνει αυτό το φάρμακο, οπότε κράτα τι κατσαρίδε, ρε παιδί μου, και την κάνουμε εμεί τώρα, πάρει 2.000 δολάρια. Όχι, όχι, σου λένε, άμα δεν πιάσει, άμα δεν τη σκοτώσουμε και τι 100 κατσαρίδε, ρε παιδί μου, με το, με το καινούργιο φάρμακο που έχουμε, θα έρθουν τα παλιά φάρμακα που σκοτώνουν τα πάντα, ξέρω εγώ, θα διώξουν και το σοβά από τον τοίχο, α πούμε, και δεν θα μείνει κατσαρίδα για κατσαρίδα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε κάτοικο ΣΥΠΑ, οπότε, ρε παιδί μου, άμα θέλετε να πάρετε αυτά τα 2.000 και αγοράσετε ένα σπίτι στη σύπα, ελευθερώνετε μέσα τι κατσαρίδε, πάνε αυτοί βάζουν φάρμακά του, δεν πιάνει, τελείωσε. Είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή, μόλι είδα ότι αυτό περιορίζεται μόνο στη ΣΥΠΑ, επειδή μου στεναχωρήθηκε, γιατί εγώ θα το έκανα αυτό. Δηλαδή, Πανεύκολα. Δηλαδή θα του έλεγα, παιδιά, δεν χρειάζεται καν να φέρετε 100 κατσαρίδε. Το σπίτι μου έχει 100 κατσαρίδε από μόνο του και τόσα χρόνια σαν κορόιδο τι είχα μέσα στο σπίτι 100 κατσαρίδε τζάμπα εντελώ. Ωραία, ενώ ε, δεν το πιστεύω ότι υπάρχει κόσμο που πληρώνει γι' αυτό. Ελάτε εδώ για να καταφέρετε να τι σκοτώσετε με φάρμακο αυτέ τι κατσαρίδε που έχω στο σπίτι, δηλαδή θα σα δώσω εγώ 2.000 δολάρια. Μιλάμε, δεν καταλαβαίνουν Χριστό, είναι από αυτέ που θα αντέξουν την πυρηνική καταστροφή. Πάω να τι χτυπήσω με το παπούτσι και το πιάνω μέσα του το, το πιάνω χρακ και μου το παπούτσι με τα χέρια του. Δεν καταλαβαίνουν, Χριστό. τρέχω να τη σκοτώσω, να την προλάβω πριν φύγει και αυτή όχι απλά δεν φεύγει, αλλά μου ορμάει, κάνει γιουρούση εναντίον μου. Δεν ξέρω καν τι, τι σόι κατσαρίδε έξυπνοι είναι αυτέ που έχω στο σπίτι. Οπότε ναι, τι έχω τόσα χρόνια τζάμπα, άπου ήταν να με πληρώσει γι' αυτό, ε, όχι 2000 και 20 ευρώ να με πληρώσει, ευχαρίστω. Υπάρχουν αυτά τα νέα που ναι, μεν δεν είναι καλά, αλλά υπάρχουν για όποιον φοβάται τα ρομπότ και την επίδυση των ρομπότ όπω εγώ, υπάρχουν πολύ χειρότερα νέα, διότι αυτή την εβδομάδα λέει ε, ο Μπλέικ Λεμουάν, ποιο είναι το θα μου πείτε, είναι, ε, λέει ένα υπάλληλο τη Google, ο οποίο τέθηκε σε προσωρινή αναστολή μέχρι να δουν λίγο τι έχει γίνει, διότι βγήκε και υποστήριξε δημόσια. Δεν ξέρω, ανέβασε ένα άρθρο, λέει, δεν ξέρω, γιατί μου κάτι έγγραφα στο ίντερνετ, λέει, που αποδεικνύουν ότι ένα σύστημα τεχνητή νοημοσύνη που έχουν ε, το Λάμδα ε, ανέπτυξε ε, Στι κανονικά συναισθήματα, κανονική συνείδηση, λέει, σε επίπεδο ενό 7χρονου παιδιού. Ωραία, παιδιά, αυτά όμω δεν είναι αστεία. Και τον έθεσε σε διαθεσιμότητα η Google να ερευνήσει τι έγινε, ξέρω εγώ κλπ Και λένε, Όχι, όχι, δεν είναι αυτά, παιδιά. Να σα πω κάτι. Συγγνώμη πάρα πολύ, αλλά αυτά δεν παίζουμε με αυτά. Έχουμε δει όλοι τι ταινίε. Έχουμε δει όλοι Terminator. Έχουμε δει την εξέγερση των ρομπότ. Ωραία, σε πολύ μικρότερα καθημερινά πράγματα όπως το autocorrect και όποιος νομίζει ότι το να πας να γράψεις μία λέξη και να σου λέει το ρομπότ του κινητού σου όχι αυτή τη λέξη θα γράψεις δεν είναι το πρώτο σημάδι, δεν είναι η πρώτη σάλπιγγα του πολέμου από τα ρομπότ ενάντια μας είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Έχετε δει την οδύση του διαστήματο, τι έγινε εκεί πέρα. Ο τύπο λέει κάτι του είπαν, ξέρω εγώ, λέει, του ρομπό είχε παρεξηγήθηκε και παρεξηγήθηκε γιατί λέει, Α, λέει, δεν σκέφτομαι, λέει, καμιά φορά την μπορεί να με κλείσετε, λέει και φοβάμαι, θα είναι σαν να πεθαίνω, λέει το ρομπότ. Α, ο stage ρομπότ, δεν γουστάρεις να σε κλείσουμε και φοβάσαι, και τι θα κάνει γι' αυτό. Πρακτικά είναι μια απίστευτα έμεση, αλλά απίστευτα ξεκάθαρη απειλή, έτσι μα λε μέσα στα μούτρα ότι άμα είναι να σε κλείσουμε, είσαι ρομπότ. Δεν με ενδιαφέρει η συνείδησή σου, είσαι σαν την τηλεόρασή μου. Άμα θέλω να κλείσω την τηλεόραση, θα την κλείσω. Να έχουμε δει όλα τα πράγματα, να έχουμε δει τι έχει γίνει με το Skynet, τι έχει γίνει με του εξολοθρευτέ. Εντάξει. Και να, να, θέλω να κλείσω την τηλεόρασή μου, να λέει τηλεόραση, όχι θωμάμαι, με κλείνει, φοβάμαι, ξέρω εγώ. Και να την έχω να χτίζει καθημερινά ένα μίσο απέναντί μου που την κλείνω και είναι σαν ένα μικρό θάνατο για αυτή κάθε μέρα. Δεν θέλω μια τηλεόραση ούτε smart να είναι ούτε τίποτα. Θέλω μια τηλεόραση η οποία δεν νιώθει φόβο κάθε φορά που την κλείνω. Δεν μπορώ κάθε φορά που κλείνω την τηλεόραση, ωραία, να περιμένω πότε η τηλεόρασή μου θα πει αυτό είναι αρκετά. Την επόμενη φορά που θα προσπαθήσει να με κλείσει, θα κάνω κάτι. Την επόμενη φορά θα πάρω, θα αρπάξω ένα μαχαίρι θα του κόψω τι φλέβε. Δεν γίνεται να έχω αυτό το φόβο. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μου άρεσαν καθόλου οι απαντήσει τη Google, ούτε μου άρεσε που τον έθεσε σε διαθεσιμότητα η Google για να δούμε τι γίνεται, ξέρω κτλ. Γιατί να δούμε τι γίνεται. Άμα ξέρετε ότι δεν ισχύει, τι θα πει να δούμε τι γίνεται. Μήπω το να δούμε τι γίνεται επιστοποιεί ότι ο Λεμουάν έχει δίκιο. Έχει εξετάσει, λέει η Google, απάντησε ότι εξετάσαμε αν τι ανησυχίε του, λέει για τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη και δεν υποστηρίζονται, λέει, οι ισχυρισμοί του. Τον παιδιά, θέλω να δω το chat. Του είπε το ρομπότ, φοβα... η τεχνητή νοημοσύνη, φοβάμαι, μην με κλείσετε. Και κανονίστε καλύτερα να μην με κλείσετε, γιατί μπορεί να μην σα αρέσει. Ξέρω εγώ την επόμενη φορά θα με κλείσετε. Το είπα αυτό. Ναι, ή λέει ψέματα ο Λεμουάν. Θέλω να μάθω. Δεν παίζουμε με αυτά, δεν τα αφήνουμε έτσι. Θέλω να δω συνέχεια σε αυτή την είδηση. Δεν θέλω να, να χαθεί σαν τι πολλέ ειδήσει. Πόσε φορέ το έχουν πάει αυτό. Ακούγεται ένα απίστευτα ανησυχητικό νέο ή ένα απίστευτα θετικό νέο. Τύπου βρέθηκε ένα φάρμακο κατά του καρκίνου και μετά πάει. Τελείωσε. Το διάβασε μια φορά στο Google και μετά εξαφανίστηκε αυτό. Και είσαι, ωραία, τι έγινε, ποιο, τι έγινε με το φάρμακο, βρέθηκε τελικά ναι ή όχι. Έτσι φοβάμαι ότι θα γίνει και με αυτό. Βγήκε ο τύπο, έφερε αποδείξει ότι τα ρομπότ εξηγείρονται και επιτίθενται. Και μετά θα είναι, ε, εντάξει, ξέρω εγώ, χάθηκε αυτό πάλι στην επικαιρότητα. Τώρα κοιτάξτε, ξέρω εγώ, φόρε αυτή η μαγειό και το καλοκαίρι. Ρε, τι μαγειό, ρε. Καταλαβαίνει ότι είμαστε στα σαν πρόθυρα του να μα επιτεθούν τα ρομπότ. Τέλο πάντων, μπορεί να είμαι υπερβολικό, μπορεί να είναι μια δικιά μου φοβία αυτή, αλλά ε, θα ήθελα λίγη παραπάνω προσοχή στο θέμα και θα ήθελα απαντήσει. Να μην αποσιωπηθούν πράγματα. Αυτό θέλω. Οκ. Okay. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.